Οι θάνατοι από COVID σε λίγο θα υπερβούν ακόμα και, και τα θύματα του εμφυλίου. Πραγματικά δεν το περιμένα ποτέ ότι θα εμφανιζόταν βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου να συγκρίνει τους θανάτους COVID με τους θανάτους του εμφυλίου. Και πραγματικά δηλαδή απορώ πού θα φτάσετε τέλος πάντων κάνοντας κριτική στους θανάτους. Πάμε να δούμε τους θανάτους. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να βλέπουμε τους θανάτους. Θα τους δούμε συνολικά και θα δείτε ότι η χώρα μας είναι στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε πίεση μεγαλύτερη στους θανάτους το τελευταίο διάστημα το οποίο υπήρξε. Η πίεση είναι συγκεκριμένη και αποτυπώνεται οι λόγοι που υπάρχουν. Να ξεκινήσω όμως από αυτό που είπατε. Αναφέρεστε στη Μεγάλη Βρετανία. Σας παρακαλώ να διαβάσετε τα πρακτικά από την Επιτροπή του Νομοσχεδίου που θα συζητήσουμε αύριο που καταψηφίζεται το Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, για να δείτε ότι ο κύριος Ξανθός στην Επιτροπή μας εγκάλεσε να μην υιοθετήσουμε το βρετανικό μοντέλο. Ξέρετε ποιο είναι το βρετανικό μοντέλο για τους θανάτους? Το βρετανικό μοντέλο για τους θανάτους είναι ότι αν δεν μπεις με ένδειξη COVID, ακόμα από οτιδήποτε να πεθάνεις δεν καταγράφεσαι ως θάνατος COVID, και αν περάσουν 28 μέρες από την νόσησή σου, πάλι ακόμα και αν πεθάνεις από COVID δεν καταγράφεσαι ως θάνατος COVID. Και ο κύριος Ξανθός μας είπε να μην το κάνετε, γιατί έτσι θα δείχνετε 20% λιγότερους θανάτους. Εσείς λοιπόν μας συγκρίνετε με μια χώρα που ακολουθεί μια μεθοδολογία που την οδηγεί να έχει 20% λιγότερους θανάτους. Επιπλέον, αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, είμαστε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο και έχουμε κάποια πραγματικά δεδομένα. Τα πραγματικά δεδομένα, κυρία Τζάκρη, είναι ότι το Σεπτέμβριο, όταν ξεκινούσε και το επόμενο κύμα, το ποσοστό εμβολιασμού στον γενικό πληθυσμό ήταν 57% και στον ελληνικό πληθυσμό 67%. Ήμασταν πολύ κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, 10 μονάδες. Αυτή τη στιγμή, με μέτρα τα οποία εσείς δεν ψηφίσατε, έχουμε φτάσει στο 84% στον ενήλικο πληθυσμό και στο 74% στο γενικό πληθυσμό. Χάρη λοιπόν στα μέτρα της υποχρεωτικότητας που οδήγησαν εσείς να μας κατακρίνετε ότι είναι αυταρχικά μέτρα, αυξήθηκε κατά 17 μονάδες εμβολιαστική κάλυψη. Και ναι, αυτή είναι η εμβολιαστική κάλυψη που θα δώσει και καλύτερες συνθήκες στους πολίτες που υπάρχουν ειδικώς άνω των 60, ώστε αν νοσήσουν να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν πιο ελαφριά την νόσο και να μην βρεθούν σε μονάδες συντατικής θεραπείας. Το 95% των κρουσμάτων, αν δείτε και στους σημερινούς θανάτους, των θανάτων, όχι των κρουσμάτων, είναι από τις ηλικίες 60 και πάνω, το δε 90%, 87-88% από 70 και πάνω. Και είναι συμπολίτες μας, οι οποίοι εμείς έχουμε πάρει μια δύσκολη απόφαση να εμβολιάζονται υποχρεωτικά, αλλιώς να έχουν κυρώσεις που εσείς δεν στήριξατε, και επειδή τώρα έχουμε τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δείτε και τις μειώσεις που θα υπάρξουν, γιατί δυστυχώς αυτοί οι θάνατοι που έχουμε τώρα είναι από τους συμπολίτες μας, οι οποίοι νόσησαν στο τέλος του τέταρτου κύματος από τη Δέλτα και δεν ήταν εμβολιασμένοι. Παράλληλα, είναι γεγονός ότι η χώρα μας και στα δημογραφικά στοιχεία με την Ιταλία μας είναι στο 7,4% του ευρωπαϊκού του πληθυσμού άνω των 80, έναντι του 5,5% του ευρωπαϊκού μεσόωρου, ενώ υπάρχουν και προβλήματα που παρουσιάζονται ειδικά στα περιφερειακά νοσοκομεία, προβλήματα διαχρονικά, τα οποία υπήρχαν και ποτέ δεν βρέθηκε μια κυβέρνηση με ένα ξεκάθαρο τρόπο να δει τα περιφερειακά νοσοκομεία και τα ποσοστά θνητότητας που υπήρχαν προ-COVID. Αυτά λοιπόν όλα τα θέματα εμείς τα αξιολογούμε και δεν τα αξιολογούμε με ένα γνώμονα να ερχόμαστε και να λέμε αν στον εμφύλιο ήταν περισσότεροι θάνατοι από την πανδημία και στον αμερικανικό εμφύλιο λιγότεροι πρέπει να ήταν οι θάνατοι από τους θανάτους που έχει αυτές τις Ηνωμένες Πολιτείες από την πανδημία. Είναι δυνατόν να συγκρίνετε τέτοια πράγματα και να έρχεστε στο βήμα της Βουλής και να λέτε με γραμμένη τη δευτερολογία σας, σαν να μην ακούσατε καθόλου τον Υπουργό τι είπε στην πρωτολογία του, απλώς και μόνο επειδή θέλετε να πείτε 2-3 πράγματα για να τα γράψουν τα τοπικά μέσα, ότι συγκρίνατε θανάτους εμφυλίου με θανάτους που είναι από μια πανδημία? Ακολουθείτε αυτή τη λογική. Εμείς ενδιαφερόμαστε για τους ανθρώπους, εσείς κοιτάτε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μετρήσετε θανάτους για να κάνετε μικροκομματική πολιτική. Παρακαλώ, για παρακαλώ. Τα δε Γιάννητσά, κυρία Τζάκρη, παρακαλώ, μην ανησυχείτε. Ησυχία. Θα στελεχώσουμε το νοσοκομείο, θα λειτουργήσει όπως λειτουργεί τώρα, θα λειτουργήσει, θα γίνει και μεταφορά ιατρών αν χρειαστεί και υπάρχουν και οι συνθήκες για τις μόνιμες θέσεις κάλυψης.